χρειαζόσασταν και για να πάρει μπρος η ομάδα και στη βαθμολογία αλλά και ενώπιση Ολυμπιακού, πιστεύω. Μετά ναι. Και την θετική εμφάνιση στη Λεωφόρο. Το πιστεύω, αυτό ήταν αυτό που χρειαζόμασταν, μια νίκη. Τόσα παιχνίδια προσπαθούσαμε να πάρουμε την νίκη και δεν έρχονταν. Αποδίδαμε καλό ποδόσφαιρο, πιστεύω. Αλλά δεν κερδίζαμε. Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Σήμερα δείξαμε πάθος, δείξαμε θέληση και καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη η οποία μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Μια άλλη δεύτερο συνεχόμενο σερί παιχνίδι με καλή εμφάνιση και δεν μπορούσα αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια ανάκαμψη της ομάδας γενικότερα. Όλη η ομάδα, όπως είπα και πριν, προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Αυτό που λέτε είναι ότι η ομάδα δείχνει ότι έχει χαρακτήρα, ότι στις δύσκολες στιγμές δείχνει ότι είναι μεγάλη ομάδα και αυτό δείξαμε και σήμερα στο γήπεδο. Και εκεί που θέλω επίσης να σταθώ είναι ότι θέλουμε τους οπαδούς δίπλα μας, τους φιλάθλους, στις δύσκολες στιγμές. Τους θέλουμε πραγματικά δίπλα μας και τους ευχαριστούμε σήμερα όσοι ήρθαν εδώ κοντά μας. Τι παραπάνω, αυτό το βραβείο το MVP που κρατάστε και εμείς, τι μπορεί να σημαίνει σε ευχαριστώ πολύ για το βραβείο καταρχήν. Ευχαριστώ βασικά τους συμπαίχτες μου. MVP δεν είμαι εγώ για μένα, MVP είναι ο κόσμος και όλοι μου συμπαίχτες μαζί με το τεχνικό επιτελείο. Προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο για την ομάδα και όσο έρχονται αποτελέσματα θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ανεξάρτητα από το πώς οι παίκτες προλαβαίνουν να επιστρέψουν από τους τραυματίες την Τετάρτη, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να δείξει ο ΠΑΟ για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση? Το πάθος. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι το πάθος, να βγάλουμε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας. Αυτή η ομάδα χαρακτηρίζεται από το πάθος. Και όλοι μαζί, εμείς μέσα από το γήπεδο, αλλά και ο κόσμος Τετάρτη που θα δώσει το δυναμικό παρόν, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Γιάννη, όπως ο ΠΑΟΚ σήμερα έδειξε ότι πλέον αρχίζει έχει και οριμότητα στο παιχνίδι του. Έχει και άλλα μάτσα, έχει παίξει καλά, αλλά έφτανε να μην παίρνει αποτέλεσμα ή να απειλείται. Σήμερα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά. Φάνηκε να διαχειρίζεται καλά το παιχνίδι. Όπως στα προηγούμενα μάτς, είδαμε ότι ήμασταν κυρίως άτυχοι, δηλαδή κάνανε μια ευκαιρία και τρώγαμε γκολ. Σήμερα πάλι δεν κινδυνεύσαμε σε καμία περίπτωση, δεν θυμάμαι μια φάση να κινδυνεύσαμε. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει αρχή και τέλος. Καταφέραμε, σκοράραμε, βάλαμε και ένα δεύτερο γκολ και δώσαμε την νίκη. Και μετά, όπως οι μεγάλες ομάδες, παίζαμε συντηρητικά γιατί παίζουμε Κυριακή Τετάρτη. Από την αρχή είχαμε δύσκολο πρόγραμμα και αυτό πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό το πρόγραμμα. Κάτι ακόμα, Γιάννη, για τον γκολ που σημειώσει το πρώτο, ουσιαστικά είναι 60% δικό σου γκολ. Και εδώ και στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, βγάλατε αυτά τα γκολ που είναι από ομαδική προσπάθεια και πολύ όμορφα και έχει και συμμετοχή. Θε να τα σχολιάσει λίγο. Είναι δείγμα και του ταλέντου και τη ομαδική δουλειά που έχει ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση τα κάνουμε και στον αγώνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.